Θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Νιφαντάκη. Είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπευτής, ασχολείται με τα κόπα και νομίζω ότι μέσα από αυτό το δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης και μέσα από αυτές τις προσπάθειες δίνονται πραγματικά εκείνες οι λύσεις, οι συμβουλές, η βοήθεια που χρειάζεται. Πρωτίστως η οικογένεια, οι κοντινοί άνθρωποι των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και στη συνέχεια των ιδίων. Νομίζω ότι έτσι, κύριε Νιφαντάκη, ξεκινάει το πράγμα. Πρώτα η οικογένεια ζητάει βοήθεια, ο περίγυρος, και στη συνέχεια ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας, κυρία Τουρκεράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου που είναι λίγο βραχνιασμένη. Μια χαρά, ακούγεται, μην νοιάζεστε. Να είστε καλά. Ναι, έτσι είναι όντως. Βλέπουμε αυτό στα 20 χρόνια που υπάρχει στην Κρήτη το δίκτυο αλκοολογίας και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά και πολύ ευχαριστημένοι που στο νησί μας που έχει πρόβλημα σοβαρό με το αλκοόλ υπάρχει αυτή η δυνατότητα αντιμετώπισης του, οι καλύτερες αντιμετώπισης του, κάτι που δεν υπάρχει σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε τον κύριο Μουζά, τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής, ο οποίος είναι από τους προτεργάτες αυτού του δικτύου στην Κρήτη, ο οποίος είναι στην Ιταλία, που βρισκόμουν παλιότερα εγώ, εκπαιδεύτηκε μαζί με συναδέλφους. Αυτό που είπατε, κόπα, είναι τα κλάμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, ένας θεσμός εθελοντών, οι οποίοι συναντιούνται κάθε εβδομάδα με τις οικογένειες που έχουν παρόμοια προβλήματα σε διάφορα μέρη της Κρήτης και προσπαθούν σιγά σιγά να κατασκευάσουν την πορεία, καταρχήν για την αποχή από τα αλκοολούχα ποτά, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, και σε δεύτερη φάση την πορεία προς την υφαλιότητα, δηλαδή της εξέβρεσης μιας βαθύτερης σχέσης με τον εαυτό χωρίς την ανάγκη ουσιών ή άλλων εξαρτητικών περιφορών. Καλά, οπότε, λέτε ότι ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Κρήτη από τις πολύ μικρές ηλικίες κυρίως, τα αγόρια κυρίως, όταν υπάρχει το περίφημο ποιες να αντριωθείς από μικρές ηλικίες, και το λέω αυτό γιατί έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχω ακούσει πάρα πολλές μαρτυρίες. Θα επικαλεστώ μόνο μία μαρτυρία, αυτή του κυρίου Αντώνη Πουλάκη, να είναι καλά όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, δάσκαλος υπηρέτης σε ένα από τα κόπα, αλκοολικός ο ίδιος, ο οποίος έχει καταφέρει να είναι νυφάλιος, να είναι εκτός της δράσης του αλκοόλ για πάρα πολλά χρόνια και στηρίζει όλους τους υπολείπους. Και θυμάμαι τη μαρτυρία του να μας λέει ότι εδώ ακόμα και παιδί σε κάποιο χωριό ενδοχώρας του Ηρακλείου έφαγε μπάτσο από τον πατέρα του επειδή αρνήθηκε να πιει την κούπα με το κρασί. Ναι, όντως ο Αντώνης ο Πουλάκης είναι ένας από τους εθελοντές του δικτύου αλκοολογίας στην Κρήτη. Είναι καλά στην υγεία του, συχνά σε επικοινωνία. Είναι υπηρέτης δάσκαλος στο κλαμπ της Αγίας Βαρβάρας, ένα από τα κλαμπ της ενδοχώρας, όπως είναι το κλαμπ των Μυρών ή όπως είναι το κλαμπ του Μακρύ Γυαλού, για να πούμε έτσι στα περιφερειακά, το κλαμπ του Αρκολοχωρίου, το Αρκαλοχωρίου και το κλαμπ του Ρεθύμνου, και το Ηράκλειο μετά έχει 5-6 κλαμπ διασπαρμένα σε όλη την πόλη. Ο Αντώνης λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ τώρα και πολλά χρόνια τις οικογένειες που έχουν θέμα, τόσο στην επίσημη δομή που είναι το κέντρο αλκοολογίας στο Παγνί, το οποίο μπορεί κανείς να καλέσει τις υπηρεσίες του Παγνί και να κλείσει ένα ραντεβού, τόσο μέσα από το Σύλλογο Επιστροφή, όσο και μέσα από τα κλαμπ, στα οποία είναι, όπως είπαμε, υπηρέτης δάσκαλος. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Αντώνης τώρα κλείνει 12-13 χρόνια αποχής και μία πολύ καλή πορεία προς την υφαλιότητα. Τώρα δεν είναι παρόν, αλλά του άξιζαν οι αναφορές αυτές, γιατί ναι, πραγματικά δίνει το δικό του τον αγώνα, τη δική του τη μάχη. Κύριε Νιφαντάκη, το αλκοόλ ξέρουμε τι κάνει. Σημειώνονται και στο στόχο της ημερίδας αυτής 7ος παράγοντας κινδύνου για πρόωρο θάνατο, αναπηρίες, 107 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από διαταραχές χρήσης αλκοόλ, ποικίλει η κατανάλωση ανάλογα με την πολιτισμική συμπεριφορά, τίνει να είναι υψηλότερη σε χώρες υψηλού εισοδήματος, τουλάχιστον 200
παθήσεις έρχονται να κουμπώσουν δίπλα με το αλκοόλ. Εγώ σας ρωτάω απλά και εξάστερα. Είσαι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο εύκολο, και σας ρωτάω γιατί είστε ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, πόσο εύκολο είναι για μένα να φύγω από όλο αυτό, πόσο εύκολο είναι να αντέξει αυτό τον αγώνα η οικογένειά μου και γιατί θα πρέπει πρώτα να μπει σε αυτή τη διαδικασία πρώτη οικογένεια. Ναι, κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι δυνατόν, διότι υπάρχει υποστήριξη. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα σήμερα, δεν είναι όπως παλιά. Αν θυμηθούμε ότι το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε τον αλκοολισμό από τις ασθένειες. Ο αλκοολισμός επίσημα δεν θεωρείται πλέον ασθένεια, αλλά ένας τρόπος ζωής. Και με βάση αυτή την αρχή έχουν αναπτυχθεί αυτές οι συνεργασίες, γιατί δεν αρκεί μόνο ο γιατρός, που μπορεί να είναι γαστρεντερολόγος ή ψυχίατρος ή γενικός γιατρός, για να μπορέσει να θεραπεύσει. Δεν υπάρχει φάρμακο για τον αλκοολισμό. Υπάρχει όμως μια συνεργασία ειδικοτήτων και ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν διαχρονικά το φαινόμενο αυτό. Και λέω διαχρονικά, διότι δεν αρκεί όπως το αντιπηρητικό που το παίρνεις μια εβδομάδα. Χρειάζεται, όπως βλέπουμε πολλές οικογένειες στα κλαμπ, να παρακολουθεί κανείς για αρκετά χρόνια προκειμένου να διατηρήσει την αποχή. Η επίτευξη αποχής δεν είναι τόσο τρομακτική, αν θέλετε, αλλά η διατήρηση της είναι δύσκολη σε μια κοινωνία η οποία βρίθει από αλκοολούχα ποτά, όπου και να γυρίσουμε από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα καφενεία, μέχρι παντού υπάρχει μια ρακή και ένα κονιάκ και ένα κρασί κτλ. Και ας μην ξεχνάμε ότι τις μέρες τώρα αυτές που μιλάμε, λέμε όλοι καλές απόκριες, ήδη στην Πάτρα είχαμε τα πρώτα κρούσματα νέων, εφήβων, προεφήβων, οι οποίοι κατέληξαν, όπως και κάθε χρόνο δυστυχώς, στο πρώτο βοηθειών του στο νοσοκομείο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, όπως επίσης και εδώ στην Κρήτη, στο Ρέθινο που θα γίνει τώρα το καρναβάλι μεθαύριο, έχουν ήδη προετοιμαστεί στο νοσοκομείο Ρυθύμ για τα περιστατικά που θα έχουν λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και από ανήλικους. Με μέτρα, σχέδια, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο εκεί, μέτρα, σχέδια, δράσεις που έχουν προβλεφθεί και για αυτό τον τομέα. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει της συγκεκριμένης ημερίδας πολλά στρογγυλά τραπέζια και απευθύνεται, κύριε Νιφαντάκη, σε επαγγελματίες υγείας πολύ περισσότερο για να μπορούν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Ναι, καταρχήν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τους καθηγητές από την ψυχιατρική κλινική της Βιέννης, την κυρία Χενριέτε Βάλτερ και τον κύριο Ότο Μίχαελ Λέσχ, ο οποίος είναι ένας από τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτεργάτες στον χώρο του αλκοολισμού και της αλκοολογίας. Αλκοολογία είναι ο χώρος της ιατρικής και των επιστημών που ασχολείται με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οι οποίοι θα έρθουν στην Κρήτη, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους για να παρουσιάσουν ένα μοντέλο που έχει εφεύρει ο κύριος Λέσχ για την κατηγοριοποίηση του αλκοολισμού, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε ορισμένοι από το δίκτυο αλκοολογίας, όπως είναι η κυρία Κουλεντάκη που είναι προϊσταμένη του αλκοολογικού ιατρείου στο Παγνί, όπως είναι η κυρία Λιωδάκη που είναι κοινωνική λειτουργός στο αλκοολογικό ιατρείο στο Παγνί. Εγώ ο ίδιος θα μιλήσω σχετικά με τα κόπα και το ρόλο του στο δίκτυο αλκοολογίας, ο κύριος Γρινάκης σχετικά με το ρόλο του ψυχιάτρου στο δίκτυο αλκοολογίας και η κυρία Σφακιανάκη σχετικά με το ρόλο της του Συλλόγου Επιστροφή στο δίκτυο αλκοολογίας. Και βέβαια θα απευθύνεται κυρίως στους υγειονομικούς και σε όσους συνεργάζονται με το υγειονομικό σύστημα, με το ΕΣΥ και όχι μόνο, αλλά θα απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο θα θέλει να ακούσει κάποια επιστημονικά δεδομένα, διότι μιλάμε με επιστημονικά δεδομένα για το πρόβλημα αυτό, το οποίο είπαμε ότι υπάρχει μια λύση, αρκεί κανείς να θελήσει να την εφαρμόσει. Και έχουμε δυστυχώς πολλά άτομα καθημερινά που ναι μεν κάνουν το πρώτο βήμα, αλλά μετά στην πορεία χάνονται, διότι δεν έχουν ίσως ακόμα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να ζητήσουν και να βρουν τη λύση. Έχουν καταλάβει με το πρόβλημά τους, αλλά δεν έχουν ακόμα βρει την εσωτερική δύναμη
για να ζητήσουν μια σταθερή αντιμετώπιση. Και εδώ μπαίνει ο ρόλος του περίγυρου, της οικογένειας. Εκεί ακριβώς θα πήγαινα, γιατί είπατε, δεν είναι νόσος, είναι τρόπος ζωής, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί. Και θα σας ρωτούσα ακριβώς αυτό, κύριε Νηφαντάκη, πόσο επώδυνο είναι για την ίδια την οικογένεια, τον περίγυρο, να αντιμετωπίσει άνθρωπο ο οποίος είναι αλκοολικός, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται στη συμπεριφορά του αυτή η κατάσταση στην οποία έρχεται. Κοιτάξτε, η οικογένεια καταρχήν στο αρχικό στάδιο νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Και λέω ότι νομίζει, διότι ουσιαστικά η οικογένεια και το στενός δεν μπορεί να βοηθήσει. Χρειάζεται μια εξωτερική βοήθεια, η οποία να είναι γνώστη των μεθόδων και των τρόπων που πρέπει να ακολουθηθούν. Όσο λοιπόν η οικογένεια καταλάβει μετά από αρκετό καιρό συνήθως ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, απευθύνεται, ψάχνει στο ίντερνετ, ρωτάει και απευθύνεται στους ειδικούς, στο δίκτυο αλκοολογίας που είπαμε πριν, που κατευθύνουν ουσιαστικά σε δύο πράγματα. Κατευθύνουν αφενός στο αλκοολογικό ιατρείο του Παρινή για να δούμε το ιατρικό κομμάτι, το σώμα πώς είναι, τι προβλήματα υπάρχουν και όλα αυτά, και στα κλάμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, στα κόπα δηλαδή, όπου καλείται να συμμετέχει με την οικογένειά του σε εβδομαδιαία βάση, όπου οι παλιές οικογένειες οι οποίες έχουν καταφέρει μια μακροχρόνια αποχή και ένα καλό σημείο νηφαλιότητας μπορέσουν να βοηθήσουν τους καινούριους, ούτως ώστε να κρατήσουν αυτή την αποχή όσο γίνεται περισσότερο και να μπορέσουν και αυτά να κάνουν, και αυτοί να κάνουν μια πορεία προς την προσωπική νηφαλιότητα. Θυμάμαι τη μαρτυρία μιας γυναίκας στην συνέντευξη που μου είχε δώσει και είχε πει το εξής. Ο άνδρας μου και οι δύο μου γιοι είχαν πρόβλημα μέσα στο σπίτι, ή μπορεί να έχουν πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Ήμουν μόνη, δεν μπορούσα να τους παλέψω. Πραγματικά με πάρα πολύ φόβο εξαιτίας και των απειλών τους. Δεν θα πας, δεν θα κάνεις και όλα τα γνωστά, έτσι που μπορεί να γίνει, να λέγονται μέσα σε ένα σπίτι. Εγώ και με το φόβο και με τον τζαμπουκά αποφάσισα να πάω, γιατί σας άκουσα κάποια μέρα στο ραδιόφωνο να μιλάτε, έλεγε στον κύριο Πουλάκη, μιλούσε εδώ ο κύριος Πουλάκη, σας άκουσα να λέτε ότι υπάρχει λύση, και σε αυτή τη λύση πιάστηκα και σήμερα νιώθω εγώ καλά, γιατί ξέρω πώς μπορώ να τους αντιμετωπίσω. Άσε δε που τους έχω φέρει σε εκείνο το σημείο, έλεγε η γυναίκα αυτή. Καλά να είναι, και μακάρι να έχουν γίνει διαφορετικά τα πράγματα στο σπίτι της. Άσε δε που τους έχω φέρει σε εκείνο το σημείο, οι οποίοι, το σημείο που λέει, ντρέπονται γιατί εγώ προσπαθώ και εκείνοι δεν προσπαθούν και έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Βέβαια. Αυτό τα λέει όλα και είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από αυτή την πολύ επιβλαβή συμπεριφορά με τη βοήθεια άλλων οικογενειών, οι οποίες επίσης έχουν καταφέρει να απομακρύνουν αυτό την ουσία από τη ζωή τους σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, που είναι αρνητικό, που είναι έλα να πιούμε, έλα να κάνουμε παρέα, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, ξέρετε, για όσους σταματούν να πίνουν, διότι θα πρέπει να αλλάξουν και οι παρέες. Δεν μπορώ να είμαι σε μια περίοδο αποχής ή έστω μια προσπάθεια αποχής και να συνεχίζω να κάνω τις παρέες του πιωτού. Οπότε είναι ένα πρώτο στάδιο που θα πρέπει να αλλάξω τις παρέες μου, να βρω παρέες με υγιείς συμπεριφορές, παρέες που είναι μακριά από το αλκοόλ, ούτως ώστε να μπορέσω να δώσω πραγματικά ένα νέο, να ανακαλύψω ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο, λοιπόν, να ανακαλύψουμε ένα νέο τρόπο ζωής, ο οποίος θα είναι υγιής, ο οποίος θα προάγει όλη μου την οικογένεια προς μια νηφαλή συμπεριφορά και ο οποίος θα μου γνωρίσει τα τεράστια πλεονεκτήματα που υπάρχουν, όταν επιτέλους σταματήσω να πίνω. Τα βλέπω αυτά. Και βέβαια, όταν έχω μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία του αλκοολισμού, δεν μιλάμε τώρα για το ένα ή δύο, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, για να μην τα ακυρώνουμε όλα, κύριε. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί και αντί για καφέ πίνουν ρακί. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι όλη τη μέρα έχουν ένα μπουκάλι, ένα ποτήρι στο χέρι. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι μπορούν να σταματήσουν ή μπορούν να επιλέξουν θα πιούν και πόσο θα πιούν, παρά του ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας λέει ότι υπάρχει η ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ, που είναι ένα ποτήρι για τη γυναίκα και δύο ποτήρια για τον άνδρα την ημέρα, αλλά και αυτά τα ποσοστά τείνουν να λιγοστεύουν σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική ουσία, μια ουσία που προκαλεί εξάπτυση, μια ουσία που κάνει ζημιά σε όλα τα όργανα του σώματός μας.
Οπότε η κλινική χρήση είναι η μόνη ασφαλής χρήση αλκοόλ. Έτσι. Και που πρέπει να έχει και μια άλλη αντιμετώπιση, μια σύγχρονη αντιμετώπιση, ναι. Και υπάρχουν οι μέθοδοι αυτή την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτά, βέβαια, τα οποία λέτε, κυρία Νιφαντάκη. Ωραία, λοιπόν, η ημερίδα αυτή είναι την άλλη Παρασκευή, θα τα ξαναπούμε, να το υπενθυμίσουμε. Αλλά νομίζω ότι κάναμε μια πρώτη κουβέντα και βάλαμε τη βάση για αυτά τα οποία γίνονται. Βάση για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ίσως να συζητιέται πιο συχνά, διότι είναι πάρα πολλές οι οικογένειες και τα άτομα που έχουν ανάγκη να βοηθηθούν, και οι εκπομπές σαν τη δικιά σας, οι οποίες μπορεί να αναφέρουν αυτά τα πράγματα, θα τις ακούσουν κάποια άτομα και ίσως να κάνουν το πρώτο βήμα, να μπουν στο Facebook, να ψάξουν τα κόπα Κρήτης, όπου υπάρχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ή να πάρουν το αλκοολογικό ιατρείο στο Παγνί, να κλείσουν ένα πρώτο ραντεβού, ή να πάνε στον γιατρό τους, ο οποίος με τη βοήθεια της ΔΥΠΕ είναι πλέον ενημερωμένος, διότι και η ΔΥΠΕ κάνει μεγάλη πρόοδο, ενημερώνοντας τους γιατρούς βάσης, τα κέντρα υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο από την πλευρά του ΕΣΥ που να είναι ενημερωμένο. Παλιότερα αυτό δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και σιγά σιγά και με τη βοήθεια της υγειονομικής περιφέρειας έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, το προσωπικό του ΕΣΥ, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν τα προβλήματα, τα άτομα που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ και τις οικογένειες, και μετά να ξέρουν πού θα απευθυνθούν για μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Κύριε Νιφαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλή αποκριά. Καλά να είστε. Καλημέρα.